ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές που ζούμε και αυτό που θέλουμε είναι όσο μπορούμε να διαφυλάξουμε την τέχνη, να κρατήσουμε την τέχνη, να την έχουμε οδηγό και στήριγμά μας στις προσπάθειές μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και εμείς, παρά τις δυσκολίες, τολμάμε, συνεχίζουμε τις διοργανώσεις και τις εκδηλώσεις μας και σας ευχαριστούμε που είστε πάντα κοντά μας σε αυτές τις πολιτιστικές μας διαδρομές και μας ακολουθείτε. Κύριε Καζάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάει η παρουσία σας απόψε εδώ. Κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Κεσίσογλου, κύριε Λουμπάνη, σας βλέπω και καλά, κύριε Ξανθέ, κύριε Τσέρτο, κύριε Καραγιάννη, ναι, φίλες και φίλοι που ήρθατε από την Αθήνα, όλοι εσείς οι φίλοι και τα μέλη εδώ του Ομίλου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου που είστε πάντα μαζί μας, είστε ψηλά. Τώρα σας είδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είστε απόψε μαζί μας εδώ. Η απόψινή εκδήλωση είναι η τελευταία των επαιτειακών εκδηλώσεων που προγραμματίσαμε και πραγματοποιήσαμε για το 2021, γι' αυτό το μεγάλο γεγονός των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αυτού του μεγάλου γεγονότος που οδήγησε το ελληνικό έθνος στο να δημιουργήσει ανεξάρτητο κράτος και 200 χρόνια μετά να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε για όλα αυτά, να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε την ελευθερία και ένα ευνοούμενο κράτος. Η πρώτη εκδήλωση θα μου επιτρέψει και μια πολύ σύντομη αναδρομή των εκδηλώσεών μας, μιας και είμαστε στο τέλος όλων αυτών. Πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι, τις παρακολουθήσατε. Η πρώτη μας, ξεκινήσαμε μάλλον, τους παιδιακούς εορτασμούς με την έκδοση ενός ημερολογίου διερχόματος για το 2021, με 12 πρόσωπα καθεμήνα τους ήρωες με κείμενα σχετικά. Συνεχίσαμε με μια διαδικτυακή ομιλία με την ιστορικό την κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία μίλησε για τη συμβολή της Πελοποννήσου στην Επανάσταση. Κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ποίηση στην Ελληνική Επανάσταση, που αφορούσε και το δημοτικό τραγούδι, που είναι η παράδοσή μας, η ρίζες μας και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και την ποίηση του Ρίγα Βενιστινλή και του Διονυσίου Σολομού. Επίσης, κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, τις ασθένειες στα χρόνια της Επανάστασης. Ετοιμάσαμε μια μικρή έκθεση, την οποία μόνιμα πια στήσαμε σε μία από τις αίθουσες στο κύριο Φιτζή και μπορείτε όποτε θέλετε να έρθετε και να την επισκεφτείτε. Ουσιαστικά λοιπόν μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, μέσα από τις ταινίες οι οποίες γυρίστηκαν τις δεκαετίες του 50, 60, 70, που σίγουρα αποτυπώνουν και το κλίμα της εποχής, τις κοινωνικές και τις πολιτικές ανησυχίες έτσι, και το ρεύμα της εποχής και το πώς ανταποκρίθηκε το κοινό σε αυτές τις ταινίες, πώς τις είδε και πώς τις αναγκαστά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Καζάκος. Σε λίγο θα τον κάνει ένα σωρό να κλείσει. Κάτι εδώ τώρα που θέλω να πω είναι ότι η πρώτη μας εκδήλωση, η τελευταία, έχει έναν πολύ σημαντικό πρόσωπο που για μας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη διοργάνωση όλων όσων πραγματοποιήσαμε μέχρι τώρα, τον Σωτήρη τον Λαμπρόπουλο, τον διευθυντή της Σχολής Σταυράκου, αυτόν τον ευπατρίδη άνθρωπο, τον τόσο γενναιόδωρο, με την τόση αγάπη που έχει δείξει προς τον όμιλό μας, προς την Τρίπολη και προς τους Τριπολίτες. Το ημερολόγιο μας δεν θα είχε εκδοθεί, γιατί είναι μια πολυτελής και πολύ ωραία έκδοση. Όσοι το πήρατε στα χέρια σας, με καταλαβαίνετε, νομίζω ότι και συμφωνείτε με αυτό. Λοιπόν, αυτό το ημερολόγιο δεν θα το είχαμε εκδώσει, εάν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και χορηγία του Σωτήρη του Λαμπρόπουλου. Και η απόψινή εκδήλωσή μας πάλι δεν θα είχε γίνει πάλι εάν δεν ήταν ο Σωτήρης ο Λαμπρόπουλος να ετοιμάσει την ταινία,
την προβολή αυτή που θα δούμε να αναλάβει αυτή τη διοργάνωση. Στα συνέδρια, τα ιατρικά και γενικότερα, πολλές φορές κάποιος ομιλητής λέει με κάτι ξανά την προταγή σας. Η πρώην πρόεδρος νομίζω που ήταν έκανε μια πολύ ευαισθητομένη παρουσίαση στον καθηγητή του Μίλου, όμως εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Θέλω να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, να τους ευχαριστήσω, ιδιαίτερα τον κύριο Καζάκη, τον κύριο Λαντρόπουλο, τον Σωτήρη με τον Έστα και συνομιλητές. Γεια σου, κύριε Λαντρόπουλο. Τα Σωτήρη. Μαζί μας, Σωτήρη. Λοιπόν, και πιστεύω ότι να προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκδήλωσής μας. Ναι, ξέχασα να πω ότι έχουμε ετοιμάσει κάποια βραβεία, ας πούμε, κάποιες λακέτες αναμνηστικές για τους προσκεκλημένους. Εγώ θα σας παρακαλώ λοιπόν, καταρχάς τον κύριο Καζάκο. Χρήστο, δεν πειράζει να το πάρει ένα πράγμα. Είναι πηγόν, να σταματήσω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Καζάκος μας έκανε την τιμή να έρθει στην Τρίπολη και τον τιμάμε σαν έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στην τέχνη. Πάρα πολλά. Και στην πολιτική. Έχει αφήσει το στίγμα του και σαν ηθοποιός και θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες. Δεν ξέρω πώς έχετε δει. Όλοι δηλώνουν φιλότεχνοι, ανάθεμα και αν τον όρο καν τον αντιπροσωπεύουν. Λοιπόν, τον Αγαμέμνονα που είχε κάνει στην Ιφηγένεια ο κύριος Καζάκος. Το Ζάκος, σε ποια ήταν την ταινία του. Τέλος πάντων, σημαντικότατους ρόλους. Ο Θόδωρος Ουρμπάνης είναι ο μοναδικός που έχει κάνει ιστορική ταινία με θέμα το Βυζάντιο. Δεν έχει γίνει άλλη. Είναι η Βυζαντινή Ραψοδία. Το ξέρω ότι δεν την ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντική και μια ταινία σημαδιακή. Γιατί μαζεύτηκε εκείνη την εποχή το καλύτερο που θα μπορούσε η πιο έγκυρη, η πιο επιδέξη δημιουργή και καλλιτέχνης. Να μην αναφέρω τα μόνο, γιατί θα πάμε χρόνο. Ο Διονύσος Ξανθός έχει πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του νέου ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έκανε τον Άγγελο. Στη συνέχεια έκανε τον γύρο του θανάτου, έκανε στη τηλεόραση το Προσωφρίνιο. Η Μάνια δεν είναι μαζί μας. Έχουν συνεργαστεί μαζί ο κύριος Κυσίσογλου. Εμπιστεύτηκα και ανέθεσα στο Βασίλη να δημιουργήσει το έργο που θα παρουσιάσουμε τώρα. Θα το δείτε. Σε αυτό όμως συνεργάστηκαν και είναι και αυτός μαζί μας απόψε και ο Ρέσο Καντή στην έρευνα και τέλος πάντων ένα team. Ωστόσο, ο Βασίλης ήταν ο άνθρωπος που δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Όσο αφορά τώρα τις ταινίες σχετικές με το 21 και ταινιών, είναι ελάχιστες σε σχέση με την αναλογία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου σαν παραγωγή, με λογοκομωδίες κλπ. Δηλαδή έχουν γίνει 3.000 ελληνικές ταινίες και είναι 20 για το 21. Ωστόσο, σε αυτές τις 20 ταινίες, ακόμα από τις πρώτες δεν ξεκίνησαν το 40, από το 26 ξεκίνησαν. Η πρώτη ταινία ποτέ είναι βράση, μου δεν θυμάμαι. 8. Πώς 8. Λοιπόν, οι ταινίες ήταν πολύ σημαντικές. Και πάντα. Δηλαδή, ο Μάνος Χατζηδάκης που έχει γράψει μουσική στο Ζάλογο και έχει κάνει τα σκηνικά για Αραβαντινού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και μάλιστα όσο βλέπουμε παλιότερες, τόσο πιο πολύ είναι σαν να βλέπουμε ντοκιματέρ. Ήταν πολύ πιο αυθεντικές οι φυσιογνωμίες. Δηλαδή, οι ηθοποιοί που παίζουν αυτές τις ταινίες, ο Φίλος Ταξιάρχης, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα να πούμε, και ο Καζάκος θυμάται περισσότερο. Είναι αμφιθεατρική η αίθουσα και βολεύει. Από πού να ξεκινήσω. Αυτός ο φιλοτεχνικός όμιλος της Τρίπολης μου κάνει εντύπωση, γιατί σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι φιλοτεχνικοί όμιλοι στον τόπο μας. Κάποτε είχανε
ανθίσει. Είχαμε πολλούς, είχαμε 2.500 συλλόγους πολιτιστικούς σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή έχει τύχει να δουλέψω πολύ απάνω σε αυτό το τομέα, μέσα από ένα πολιτιστικό σωματείο που είχαμε φτιάξει παλιά, το 77, την Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση, η οποία ασχολήθηκε με αυτό, ειδικά το αντικείμενο. Είχαμε φτάσει 2.500 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Μετά έχουμε πέσει τώρα σε παρακμή άγρια. Το ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος και είδα, πρέπει να το πω, το επίπεδο των δύο παραγόντων, του Προέδρου και εσύ τι ρόλο έχεις. Εγώ είμαι ηττέως. Αγητέως Προέδρος. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Βέβαια. Έχει σειρά το πράγμα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και είναι εντυπωσιακό. Συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Τώρα εμπλέκεται και η σχολή του Λάκωνος του Λυκούργου Σταυράκου, που τη διευθύνει τώρα ο Σωτήρης ο Λαμπρόπουλος με τη γυναίκα του που είναι Σταυρακιάς της οικογένειας. Λοιπόν, και τυχαίνει τώρα. Το 1953, πριν από 70 χρόνια σχεδόν, σε 2 χρόνια συμπληρώνω 70 χρόνια στο επάγγελμα αυτό, στο χώρο αυτόν επασφέντως, από το 1953. Και πρέπει να πω ότι ήταν από τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου, αυτά της σχολής στα πράγματα, που έχει σημασία για τον τόπο μας. Ήτανε άτυπη πάντα, χωρίς άδεια. Δεν υπήρξε στον τόπο μας κινηματογραφική σχολή, όταν στην Ευρώπη υπήρχαν ακαδημίες κινηματογράφου και μεγαλούργησε ο κινηματογράφος στην Ευρώπη. Από να πάρετε από τον αγγλικό κινηματογράφο, τον γαλλικό κινηματογράφο, τον ιταλικό κινηματογράφο. Μετά τον πόλεμο βγήκε εκείνο το κίνημα του νεορεαλισμού που άφησε αριστουργήματα. Και έχουμε και τον ελληνικό κινηματογράφο που ενώ είχε φανατικούς εργάτες από τις αρχές του αιώνα, αναφερόμαστε ξέρω εγώ στους αδερφούς Μανάκια και αυτά και πολύ προχωρημένους πιονιέρους της δουλειάς αυτής, παγιδεύτηκε μέσα στα ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα και ουσιαστικά η παραγωγή, η οργανωμένη παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας άρχισε από την κατοχή. Προτιμά να την αφήνει στο σκοτάδι. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα θίξουμε. Έχει ο καθένας μας απόψεις, θέσεις, ερμηνείες. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πράγμα γιατί πολλά θα είναι αιρετικά, θα σκανδαλίσουν, αλλά πρέπει να γίνεται όμως. Πρέπει να τα αναμοχλεύει κανείς αυτά, να μην μένουν στο σκοτάδι γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ μαζί τους. Θα ζούμε σε μία κάλπικη ιστορία. Η επίσημη ιστορία που μας μαθαίνουν τα σχολεία μας είναι κάλπικη. Είναι φτιαχμένη, φτιαχτή, χαλκευμένη. Και όσο μεγαλώνει κανείς το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν είναι εύκολο καθόλου να το θίξεις το θέμα. Από πολύ μικρά περιστατικά μέχρι τα μεγάλα. Έχει τα μεγάλους. Ο Κολοκοτρονέος και βάλε εγώ ότι από όπου θέλει να το πιάσει κανείς.
ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το, δηλαδή να πω μόνο, δεν μπορώ να μην πω για να δικαιολογήσω και τις θέσεις και τις απόψεις μου για διάφορα καθημερινά πράγματα, όπως είναι ο κινηματογράφος, όπως είναι τομείς, διάφορα, της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ότι νομίζουμε ότι το γένος αυτό των Ελλήνων, ότι ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι στους Οθωμανούς. Αλλά η ιστορία λέει άλλα πράγματα. Η ιστορία λέει ότι από το 146 που επιτέθηκαν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα και καταστρέψαν την Κόρινθο, καταστράφηκε, υποδουλώθηκε η Ελλάδα. Αυτή η Χερσόνησος εδώ, που καταλήγει η Βαλκανική Χερσόνησος, που καταλήγει η Άκρητες εδώ πέρα με το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, αυτός ο χώρος σκλαβώθηκε από την τρομερότερη σκλαβιά που έχει συμβεί.